Ήταν ένα κορίτσι που ζωγράφιζε και μας δείχνει και τους πινακές της. Παρακαλώ. Η κόρη μου ήταν μια αξιόλογη κοπέλα, δεν ήταν οτιδήποτε. Είχε τελειώσει τη σχολή καλλιτεχνών, ήταν ζωγράφος. Όμως ξέρετε, οι καλλιτέχνες έχουν μια ευαισθησία. Και αυτό την έβλεψε. Την έβλεψε στις επιλογές της. Αυτόν το γνώρισε πριν 7 χρόνια. Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο. Παρά τις αντιρρήσεις μας. Γιατί δεν ταιριάζανε. Δεν ήταν ταιριαστό ζευγάρι. Της έκανε σκηνές. Τη ζήλευε. Αλλά εμείς δεν το ξέραμε. Δεν μας έλεγε τίποτα. Από ένστικτό μας το καταλαβαίναμε. Φυσικά κάποια στιγμή μετάνιωσε και η κόρη μου και προσπάθησε να τον απομακρύνει σιγά σιγά. Νομίζω ότι τον φοβόταν κιόλα. Παρόλο που ήταν γενναία κοπέλα, δεν ήταν απλή. Και μπόρεσε και τον απομάκρυνε τώρα το καλοκαίρι. Ήταν τώρα όμως ευτυχισμένη, είχε τα παιδιά της, ήταν ελεύθερη. Ψάχναμε μέρος να βρει να κάνει εργαστήριο ζωγραφικής, να βοηθήσει τα παιδιά του χωριού. Δεν μπόρεσε. Δεν ξέρω τι να πω. Ήταν ένα τέρας που κρύβομαι. Ίσως εκείνες τις μέρες να πήρε το χαρτί από τον δικηγόρο που ζητούσε η κόρη μου διαζύγιο και την επιμέλεια των παιδιών και νομίζω ότι αποφάσισε να τη σκοτώσει γιατί το έκανε αστραπιαία. Ήρθε στο σπίτι, βρήκε ανοιχτή την πόρτα γιατί ετοιμαζόταν τα παιδιά μαζί με την κουμπάρα της και τα δικά της τα παιδιά να βγουν έξω και να πάνε στον παιδότοπο. Ήταν ανοιχτή η πόρτα. Ήρθε, βρήκε την γυναίκα μου στο κεφαλόσκολο μαζί με την φίλη της. Ανέβηκε αστραπιαία απάνω, τη σκότωσε και κατέβηκε αμέσως. Τη σκότωσε μπροστά στα μάτια του μεγάλου παιδιού. 6,5 χρονών είναι αυτό. Ο ιατροδικαστής είπε ότι είναι έγκλημα μίσους, μεγάλου μίσους. Δεν ξέρω, δεν είμαι ψυχίατρος, ψυχολόγος, τίποτα για να... Γιατί είδε τα τραύματα που είχε η κόρη μου. Κατάλαβε ότι δεν έγινε εμβρανό ψυχής, μάλλον σαν άρπαξε ένα μαχαίρι οπουδήποτε. Αυτό το είχε μαζί του το μαχαίρι. Ήρθε με μαχαίρι αυτός ο πάντων. Μας τα έκοψε όλα. Μας έκοψε τη ζωή. Αλλά δεν πιστεύαμε ότι θα φτάσει εκεί. Λέγαμε μπορεί να μας κάνει καν κακό, να ψεύγουμε το στάδιο. Στην περιουσία μας, στα σπίτια μας, δεν υπολόγιζαμε ότι μπορεί να σκοτώσει τη μάνα του παιδιών του. Μεγάλος τώρα είναι με το γιο μου, με το παιδιά του γιού μου. Έχουμε μια κοινωνική λειτουργό παιδοψυχολόγο που το προσέχει. Ξέρει ότι πέθανε η μάνα του. Ήρθε στην κηδεία και τη χαιρέτησε. Έτσι μας είπε η παιδοψυχολόγος ότι έπρεπε να γίνει. Δηλαδή δεν τον είπαμε ψέματα. Παρόλο που την αγαπούσε τη μάνα του, δεν έφευγε μακριά. Όταν ερχόταν αυτός να πάρει τα παιδιά, αυτός δεν τον ακολουθούσε και έπαιρνε μόνο το μικρό μου. Ήταν πολύ δεμένος με τη μάνα του. Ελπίζουμε να το ξεπεράσει. Αλλά εκείνο που προέρχει είναι να βρούμε το μικρό. Δεν με νοιάζει τι θα γίνει αυτός. Δεν με ενδιαφέρει ούτε η τιμωρία του, ούτε η εκδίκηση, ούτε τίποτα. Με ενδιαφέρει να βρω το μικρό. Να μπορέσω να τα μεγαλώσω όπως τα ήθελε η μάνα τους. Όσο μπορέσω, γιατί δεν θα μπορέσω. Είμαι μεγάλος άνθρωπος. Σε λίγο θα...